Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και να ξεκινήσω από εκεί που μείναμε, στο θέμα το Μεσανατολικό, και επειδή είμαστε και δύο Ελευσίνοι και επειδή ακούγονται πολλά για την 112 πτέρυγα μάχης Ελευσίνας, να μας πείτε εάν μας εμπλέκει η κατάσταση αυτή. Φυσικά και μας εμπλέκει, γι' αυτό και χτες είχαμε ένα πραγματικά μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Ελευσίνα, όπου ο λαός διαδήλωσε την αντίθεσή του στη σφαγή που γίνεται όχι τώρα, δεκαετίες τώρα στην Παλαιστίνη, και την αλληλεγγύη του προς τον Παλαιστινιακό λαό απέναντι σε ένα κράτος που πραγματικά επιθυμεί να εξαφανίσει τους Παλαιστινίους από το πρόσωπο της γης και το δείχνει με κάθε τρόπο και το λέει κιόλας πλέον. Το να εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικά παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη σε ένα τέτοιο κράτος, μας εμπλέκει ευθέως, και φυσικά μια τέτοια εμπλοκή είναι και αντίθετη, κατάφορα αντίθετη στα αισθήματα του ελληνικού λαού και πολλών λαών στον κόσμο. Των περισσότερων βλέπουμε τι γίνεται όλες αυτές τις μέρες, το κύμα αλληλεγγύης που ξεδιπλώνεται σε όλο τον κόσμο απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, με πορείες. Ακόμα και στο Καπιτόλιο είχαμε χτες δεύτερη διαδήλωση από Αμερικανοεβραίους. Δεν ανήκουμε στη Δύση όμως. Προσπαθούσαν να αναδείξουν το άδικο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Και βλέπουμε στη χώρα μας ότι συγκεντρώνεται βοήθεια, ο κόσμος διαδηλώνει συνέχεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δίκιο και άδικο. Και το δίκιο αυτή τη στιγμή είναι με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού και ήταν με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού δεκαετίες τώρα. Κυρία Κτενά, όμως εκτελείστε αυτή τη στιγμή ένα ανθρωπιστικό δράμα και από τις δύο πλευρές, και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη. Γιατί και στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή η Χαμάς έχει πάρει ομήρους. Δεν είναι μονόπλευρο, θέλω να πω. Δεν θα μιλήσω για κλίμακα, τις διαφορετικές κλίμακες που υπάρχουν ανάμεσα στη μία επίθεση και στην άλλη, γιατί δεν εξισώνει τον πόνο. Mm-hmm. Ούτε τα βάζει σε ζυγαριά αυτά τα πράγματα. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η επιθετική πολιτική του κράτους του Ισραήλ στρέφεται ενάντια και στο λαό του Ισραήλ. Προφανώς ο λαός του Ισραήλ βιώνει μια κατάσταση πραγματικά επικίνδυνη και δεν του αξίζει αυτό που ζει τόσα χρόνια και με όσα έχει περάσει και με τον κόπο που έχει κάνει να σταθεί στα πόδια του, προφανώς. Αλλά το κράτος τους είναι αυτό που προκαλεί όλα αυτά τα δεινά και σε αυτούς. Mm-hmm. Και κινδυνεύει να οδηγήσει σε ανάφλεξη και ευρύτερα την περιοχή. Το Μεσανατολικό δεν είναι χτεσινό. Είναι τώρα μην πάμε σε ιστορική ανάλυση. Έχει να κάνει με τη Βρετανική αποικιοκρατία, το πώς αποχώρησαν από εκεί οι Βρετανοί, τι έγινε μετά, ποιες δυνάμεις μπήκαν και προσπάθησαν να ελέγξουν στη μεταποικιοκρατική εποχή τους λαούς εκεί πέρα, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση αυτών των λαών, την ίδρυση του Ισραήλ μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μεγάλη ιστορία της περιοχής. Και οι δυτικές δυνάμεις που σήμερα εμφανίζονται να προστρέχουν στο πλευρό του Ισραήλ κάνουν ότι δεν θυμούνται τι έχουν κάνει οι ίδιες όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή. Mm-hmm. Το Μεσανατολικό δεν πρόκειται να λυθεί εάν δεν ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, σύμφωνα ακόμα και με το ψήφισμα της Ελληνικής Βουλής, το ομόφωνο, επιμένω, ψήφισμα της Ελληνικής Βουλής το 2015-16, και αυτό το κράτος πρέπει να είναι στα σύνορα του 67 και να έχει πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και αυτό που προσπαθεί προφανώς να κάνει το κράτος του Ισραήλ σήμερα είναι να εξαλείψει και αυτή την πιθανότητα. Συμμερίζεται την άποψη κάποιων που λένε ότι αφού ο Ερντογάν, και μόνο το ότι ο Ερντογάν παίρνει μέρος από τη μία πλευρά, να πάρουμε εμείς θέση από την άλλη. Αυτό είναι εγκληματική, για να μην πω μη σοβαρή, τακτική και πολιτική από ένα κυρίαρχο κράτος. Δεν μπορεί η εξωτερική μας πολιτική να άγεται και να φέρεται από το με ποιον είναι ο αντίπαλός μας στην περιοχή. Γιατί έχουμε και άλλους αντιπάλους. Και δεν μπορούμε να λέμε ο εχθρός του εχθρού μου φίλος. Πρέπει να δούμε πραγματικά τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, τα συμφέροντα τα εθνικά. Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι άλλο το συμφέρον του λαού, που ο λαός θέλει ειρήνη. Όλοι οι λαοί θέλουν ειρήνη στην περιοχή για να προκόψουν, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι, το βιός τους. Και άλλο τα συμφέροντα των μεγάλων, των μονοπωλίων, των ενεργειακών κολοσσών και των κυβερνήσεων
που τα στηρίζουν και έχουν άλλους σχεδιασμούς για την πολιτική, για τη διευθετήση στην περιοχή. Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Υπάρχει το Παλαιστινιακό χρόνια, αλλά αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν εξαιρετικά οξυμένοι ανταγωνισμοί σε όλο τον κόσμο για τις διαδρομές, για πρόσβαση σε πρώτες ύλες, για τους ενεργειακούς δρόμους, για τις διαδρομές, τους εμπορικούς δρόμους. Από την άλλη, όμως, αυτό που σας ρώτησε ο Λάμπρος, ο Ερντογάν χθες πήρε σαφή θέση. Αποκάλεσε την Χαμάς απελευθερωτική οργάνωση. Και άρα αυτό πρέπει να υποχρεώνει το δικό μας Πρωθυπουργό. Όχι, εσείς πώς χαρακτηρίζετε αυτές τις δηλώσεις. Φίλε, όχι, βέβαια. Εσείς πώς χαρακτηρίζετε αυτές τις δηλώσεις όμως. Του Ερντογάν. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε σαφή θέση απέναντι στη Χαμάς. Mm-hmm. Δεν έχουμε καμία ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση με τη Χαμάς. Εμείς είμαστε με τον Παλαιστινιακό λαό και το ξεκαθαρίζουμε με κάθε ευκαιρία. Κοιτάξτε, ξέρετε, η Παλαιστίνη δεν είναι μόνο στη Γάζα. Είναι και στη Δυτική Όχθη. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σκοτώνονται καθημερινά άνθρωποι και στη Δυτική Όχθη, που δεν υπάρχει η Χαμάς. Άρα, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Αμερική με τους συμμάχους της κυρίως και η κυρίαρχη αυτών προπαγάνδας στην οποία εντάσσεται και η δική μας κυβέρνηση, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να μετατοπίσει το κέντρο βάρους που είναι το Παλαιστινιακό ζήτημα στην περιοχή και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια γενικότερη ανάφλεξη, να το εστιάσει στο τι είναι η Χαμάς και ποια είναι η Χαμάς. Λοιπόν, Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Και στη Δυτική Όχθη τόσα χρόνια γίνονται επικισμοί, γίνονται δολοφονίες αμάχων, σκοτώνονται παιδιά και αυτές τις μέρες που μιλάμε. Δεν είναι λοιπόν η Χαμάς το πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού απέναντι, να το πούμε και αυτό, σε ένα κράτος που είναι κατοχικό το καθεστώς στην Παλαιστίνη σήμερα. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη. Mm-hmm. Ο Ισραηλινός στρατός είναι στρατός κατοχής. Δεν υπάρχει δύναμη ή τακτική η ιδεολογία που θα ξεριζώσει από ένα λαό την ανάγκη να αντισταθεί στον κατακτητή της γης του. Mm-hmm. Και αυτό κάνει σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός. Και τα μέσα με τα οποία αυτό κάνει θα τα επιλέξει ο ίδιος. Mm-hmm. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Οι εχθροπραξίες τώρα στο Μέσα Ανατολικό δημιουργούν τις μεταναστευτικές ροές. Οι εχθροπραξίες στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν ψηφοφόρους που εσείς περιμένετε να τους υποδεχτείτε. Εμείς δεν περιμένουμε ψηφοφόρους. Εμείς περιμένουμε συναγωνιστές. Περιμένουμε συμπολίτες μας αποφασισμένους να συμπορευτούν μαζί μας και να διεκδικήσουν δίπλα μας, προκειμένου να περιορίσουμε τις απώλειες από τις εχθρικές πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια και να πατήσουμε καλύτερα για να περάσουμε στην αντεπίθεση. Αυτό καλούμε. Όμως όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, αν εννοείται ότι πιο πολλοί κόσμος μας ακούει και μας βλέπει με άλλο μάτι, ναι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε όμως τόσα χρόνια. Mm-hmm. Λέγαμε ότι είναι αυταπάτη να πιστεύεις τη γραμμή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, γιατί τον ζήσαμε και από τις δύο θέσεις. Και καλούσαμε τον κόσμο να απεγκλωβιστεί από αυτές τις αυταπάτες. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι καταλαβαίνει ότι ο δρόμος που πρότεινε τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιέξοδος. Και τα διαλυτικά φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτής της αδιέξοδης τακτικής και πολιτικής και δημαγωγίας απέναντι στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που αισθάνεται ότι του αξίζει κάτι καλύτερο και θέλει να παλέψει για κάτι καλύτερο, ναι, ελπίζουμε ότι θα έρθει κοντά μας. Επώνυμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βλέπατε κοντά σας ή αφορά τους ψηφοφόρους μόνο και τους? Κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε πάντα στον κόσμο, σε όλα τα κόμματα. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό που είπα τώρα δεν αφορά μόνο όσους έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όλους τους ψηφοφόρους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σε όλους απευθυνόμαστε. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε δεξιούς και αριστερούς. Ξεχωρίζουμε τα κόμματα στα αντιδραστικά και μη ή τις κυβερνήσεις. Αλλά όχι τους ανθρώπους. Απλώς οι άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια πιστεύουν πιο πολύ στην αγωνιστική διεκδίκηση σε σχέση με πιθανόν άλλους ψηφοφόρους που πιστεύουν πιο πολύ στο να ψηφίσω αυτόν που θα με εκπροσωπήσει στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κυβερνήσει και έχουν δείξει δείγματα γραφής και έχουν
βάψει τα χέρια του στο αίμα, ενώ τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτό δεν ξεπλένεται με μια φιλική δήλωση προς το ΚΚ σήμερα. Άλλο λοιπόν τα στελέχη, και εντάξει, και εξάρτητα και ποια στελέχη μιλάμε, έτσι, υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις στα στελέχη. Τώρα υπάρχουν στελέχη που τώρα φαίνεται ότι να αποχωρούν και φεύγουν, χειρά ονόματα. Όχι, υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργοί, άνθρωποι που εφάρμοσαν πολιτικές, εφάρμοσαν μνημόνια, όχι. Εσείς, κυρία Εκτενά, γιατί με βάση αν δούμε τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO, που είναι βράχος το ΚΚΕ, κρατάει τις δυνάμεις του, δεν είναι και λίγο το ενδεχόμενο, δεν είναι μικρό το ενδεχόμενο, εξαιτίας της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ ή της μη ανόδου, γιατί βλέπουμε και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει τα πάνω του, να βρεθείτε εσείς στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είστε έτοιμοι να το απεξέλθετε σε αυτό το ρόλο? Πάντοτε. Το ΚΚ είναι πάντοτε έτοιμο και αυτό είναι προσπαθούμε να κάνουμε και στη δική μας προετοιμασία και επεξεργασίες. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αναλάβουμε οποιονδήποτε ρόλο μας αναθέσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κάποιες αυξημένες αρμοδιότητες και δυνατότητες στα πλαίσια της κοινοβουλευτικών διεργασιών. Το ΚΚ έχει αποδείξει με τη στάση τόσα χρόνια και το σεβασμό του στις διαδικασίες και το πώς είναι παρόν από όλες τις θέσεις. Και εξάλλου εμείς λέμε ότι η δικιά μας η αντιπολίτευση θα είναι μαχητική και 100% από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων, μέσα και έξω από τη Βουλή. Δεν περιοριζόμαστε στο κοινοβουλευτικό έργο και αυτό το δείξαμε και χτες με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Ελευσίνα, που ήμασταν εκεί πολλοί από τους βουλευτές του ΚΚΕ και με αυτόν τον τρόπο θα ασκούμε αντιπολίτευση σε όλα τα μέτωπα και θα παλεύουμε από κάθε χαραμάδα, από κάθε πόστο, να περνάμε σε καλύτερες θέσεις. Τώρα, κυρία Εκτενά, είδαμε χθες στη Βουλή αυτό το θέμα με τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι κρίθηκαν ύποπτοι για εξαπάτηση, οι βουλευτές των Σπαρτιατών. Όλο αυτό τώρα, όσον αφορά τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε το σύστημα, πώς σας φάνηκε σαν εξέλιξη? Κοιτάξτε, είχαμε πει και πριν τις εκλογές, με τις ρυθμίσεις νομοθετικές που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία, ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν μπλοκάρονται με τέτοια μέσα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι να απομονωθούν οι νεοναζί και οι φασίστες σε κάθε γειτονιά. Και αυτό δεν γίνεται με όρους κοινοβουλευτικούς και μέσω των δικαστηρίων μόνο. Κυρίως γίνεται σε κάθε γειτονιά, στον δρόμο. Εκεί που γίνει και η πραγματική ζωή. Είμαστε. Η δομική αντιπολίτευση που είπατε, που κάνει το ΚΚΕ, μπορεί να φέρει και την ψήφιση κάποιων νομοσχεδίων, κάποιων διατάξεων, όπως παραδείγματος χάρη την επιδότηση στο ρεύμα για τη θέρμανση των νοικοκυριών ή τον τρόπο διορισμού, αλλαγή του τρόπου διορισμού των διοικήσεων των νοσοκομείων ή των δημοσίων οργανισμών. Το νομοσχέδιο που φέρνει τώρα η κυρία Κεραμέως. Ναι. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας μάλλον, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης και υπάρχει η πλειοψηφία, υπάρχουν οι έδρες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι πάνω από 150. Τα συνηγορήσετε κι εσείς. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα φέρναμε. Μάλλον έχουμε φέρει πολλές φορές στο παρελθόν και νομοσχέδια, έχουμε καταθέσει τροπολογίες, καταθέτουμε ξανά και ξανά για αυτά ακριβώς τα ζητήματα που λέτε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα βάζει καν στη συζήτηση, ώστε να έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν αν θέλουν οι βουλευτές. Άρα αυτή η ερώτηση δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς, νομίζω. Εσείς όμως θα το βλέπατε κάνει θετικά αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυρία Κεραμέως, που βάζει φίλτρα στην αντικειμενικότητα, στο διορισμό σε συγκεκριμένες θέσεις του δημοσίου διοικητών, ας πούμε. Θα το βλέπατε θετικά? Τι σημαίνει τώρα φίλτρα αντικειμενικότητας, είναι μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει ανάγκη, γιατί μετά από τόσα χρόνια διοίκησης από τα ίδια και τα ίδια κόμματα και την αναλλαγή του, την πελατειακή σχέση που έχουν και τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν όλες τις δομές του κράτους, και είτε για λόγους ρουσφετιού είτε για λόγους πραγματικά να έχουν τον έλεγχο, εντάξει, και αυτοί οι ίδιοι έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο και λένε δεν γίνεται άλλο, έχει μπλεχτεί πολύ το κουβάρι, χρωστάμε μάλλον πολλές χάρες, δεν βγαίνουν όλες, θα κάτσουμε να κάνουμε ένα αντικειμενικό σύστημα, να μας λένε κιόλας ότι κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί, εντάξει, τώρα τι θέλω να πω. Έχει μια δόση υποκρισίας όλο αυτό. Ναι, να μπουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Ναι, έχει σημασία να έχουν κάποια εχέγγυα
ένα βιογραφικό, ξέρω εγώ, της προκοπής, αυτοί που θα μπουν στα... Αλλά το θέμα είναι αυτοί που θα τοποθετηθούν εκεί, τι πολιτικοί θα ασκήσουν. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσα από αυτά τα κριτήρια. Και εκεί τον τελευταίο λόγο, τον πρώτο και τον τελευταίο, τον έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει την πολιτική της σε αυτούς τους οργανισμούς, θα επιλέξει, έστω και με αντικειμενικά κριτήρια, αυτούς που θεωρεί ότι θα προχωρήσουν αυτή την πολιτική που εμείς τη θεωρούμε καταστροφική. Mm-hmm. Άρα, η αντικειμενικότητα των κριτηρίων δεν διασφαλίζει αυτό που λέμε εμείς, μια φιλολαϊκή πολιτική σε αυτές τις δομές. Αλλά θα το δούμε, εντάξει. Να κλείσουμε με το προβλέπετε διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης αυτή τη στιγμή. Είναι εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωριακά σε αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, κύριε Ακτενά. Αυτό λέω, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και πρέπει να δούμε τώρα τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση συνολικά με όλο αυτόν τον κόσμο, το χώρο που εμείς λέμε ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, mm-hmm. που είναι ο άλλος πόλος απέναντι στις συντηρητικές, τις παραδοσιακά συντηρητικές τα κόμματα, τα οποία είναι στην εξουσία και το δημοκομματικό σύστημα, το αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα προκειμένου να στηρίζεται θέλει τα δύο πόδια που λένε. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά τι ψάχνουν να φτιαχτεί ένας ισχυρός εναλλακτικός πόλος που θα μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο τέτοιο ώστε να εγκλωβίσει πάλι τις λαϊκές μάζες υπέρ της μιας πολιτικής που είναι εις βάρος των, εις βάρος τους. Αυτό το... Ο δεύτερος πόλος στην Ελλάδα έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια και λόγω του τρόπου με τον οποίο πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μην τα ξεχνάμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει, μετά από τόσα που έχουν γίνει, έχουμε ξεχάσει ότι τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90 ή του 2000 και πώς συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία μετά. Άρα υπάρχει τώρα μία όσμωση μεταξύ όλων αυτών των κομμάτων και των σχηματισμών. Εκεί υπάρχουν και άλλοι που δεν εκφράζονται κοινοβουλευτικά, προκειμένου να παρουσιαστεί στο λαό μια τέτοια πρόταση εγκλωβισμού και απάτης, θα ξαναπούμε εμείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Κύριε Ακτενά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην Ευρωπαϊκή Επισκόπηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.